Πάμε ξανά στο Θεόδωρο Σπάνο να δούμε αυτή τη μεγάλη καραμπόλα που είχαμε χθες στην Εθνική. Τι ήταν και αυτό, ε? 10 αυτοκίνητα. 10 αυτοκίνητα, Εθνική Οδός Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος των Μεγάρων. Βλέπουμε και τα αποτελέσματα. Ευτυχώς έχουμε να κάνουμε μόνο με λαμαρίνες. 10 αυτοκίνητα, το ένα πίσω από το άλλο. Κανείς δεν πρόλαβε. Κανείς δεν πρόλαβε, όχι. Τι συμβαίνει στην Εθνική Οδό. Αν είσαι σε μικρή απόσταση, το ABS δεν προλαβαίνει να ενεργοποιηθεί. Έτσι, έτσι ακριβώς. Στις εθνικές οδούς αναπτύσσουμε ταχύτητες. Ναι. Όταν φτάνει το όριο ταχύτητα τα 130, καταλαβαίνουμε τις ταχύτητες που μπορεί να αναπτύξει το αυτοκίνητο. Κατά συνέπεια, μεγαλώνει και ο χρόνος φρεναρίσματος του οχήματος. Με αποτέλεσμα, βέβαια, αυτό εδώ. Ένας να πατήσει το φρένο λίγο απότομα, γιατί κάτι ήδη ακόμα δεν έχουμε ξεκαθαρίσει το τι έχει γίνει. Ένα αυτοκίνητο μπροστά πάτησε το φρένο ή έχασε τον έλεγχο ο οδηγός και προσπάθησε να το επαναφέρει, μειώνοντας δραστικά την ταχύτητα του οχήματος. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα το ένα πίσω από το άλλο να αρχίσουν να χτυπάνε. Ένας τραυματίας, ευτυχώς δεν είναι σοβαρά ο άνθρωπος, χρειάστηκε να μεταφερθεί στο τοπικό κέντρο υγείας, προκειμένο στα Μέγαρα, για να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες. Αντιθέτως, πάρα πολύ μεγάλη ήταν η ταλαιπωρία για τους ανθρώπους που χρησιμοποιούσαν το συγκεκριμένο εθνικό δίκτυο. Γι' αυτό λέμε και στα αποστάσεις, παιδιά. Αποστάσεις. Βασικό.